ο Χρήστος Σαραντόπουλος, ο πρόεδρος του Ελληνοταλικού Επιμελητηρίου και αντιπρόεδρος του ΕΒΕΤ. Είμαστε σήμερα στην αίθουσα του ΕΒΕΤ, στην συνέντευξη που για την εκδήλωση που θα έχουμε το Σάββατο στο κέντρο της ΙΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη. Είναι η τρίτη περίοδος, η τρίτη χρονιά, η τρίτη περίοδος που κάνουμε, που συνδιοργανώνουμε μαζί με το ΕΒΕΤ αυτή την εκδήλωση. Είναι μια σημαντική, πιστεύω, εκδήλωση και για τις ελληνικές startup, αλλά και για την επαφή τους με ένα δίκτυο σύστημα παγκόσμιο. Γιατί τι γίνεται εδώ σε εμάς? Έχουμε κάνει ήδη από τον προηγούμενο μήνα ένα διαγωνισμό. Είναι περίπου 38-40, δεν έχω το νούμερο ακριβώς, των δηλώσεων των startup. Από αυτές, μέσω της πλατφόρμας της Ιταλικής που έγιναν οι δηλώσεις, έχουν επιλεγεί οι 15, οι οποίοι το Σάββατο, αυτές οι startup, θα παρουσιάσουν η κάθε μία, και από αυτές τις 15 θα επιλεγούν οι 3, οι οποίες χωρίς κόστος, δωρεάν, θα πάνε του χρόνου τον Ιούνιο στο Ρίμινι, στο μεγάλο αυτό φεστιβάλ καινοτομίας, που είναι ένα από τα 3 μεγαλύτερα στον κόσμο. Φέτος, για πρώτη φορά, υπολογίζουμε η συμμετοχή μας στο Ρίμινι να μην είναι όπως τις προηγούμενες φορές ελληνοταλικό ΕΒΕΤ, αλλά είναι να είναι σαν εθνική συμμετοχή, γιατί και στην εκδήλωση του Σαββάτου, τη μεταβριανή, μαζί με μας, το Ιταλικό και το ΕΒΕΤ που το οργανώνουμε, είναι και η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, αλλά και το Elevate Greece. Και θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου τον Ιούνιο, με ένα μεγάλο περίπτερο, επίσης η σκέψη και η συμφωνία που έχουμε κάνει με το φεστιβάλ στο Ρίμινι, είναι εκτός από τους 3 που εμείς καλύπτουμε το κόστος, και για τους υπόλοιπους θα μπορέσουν να είναι εκεί παρόντες, έτσι, προς αναζήτηση angels και χρηματοδοτών.